Για αντιπολιτευτική τακτική, η οποία είναι στήρα κατηγορία ο Δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης, τον επικεφαλής της θαλάσσιος αντιπολίτευσης, κ. Τερζή, σχετικά με το όσο του καταλόγησε ο δεύτερος για την περιβαλλοντολογική πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος στο θέμα της αποκατάστασης των απορριμμάτων αλλά και των νοικημάτων που υπάρχουν στο δημοτικό κήπο. Ο Δήμος Δράμας έχει έναν χώρο ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων που βρίσκεται στη Σύψα. Οι λοιποί χώροι που υπάρχουν στα τοπικά διαμερίσματα έχουν αποκατασταθεί και αυτό είναι γνωστό της ΠΑΣΗ. Το γεγονός ότι διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δράμας είναι χώρος όπου διάφοροι ασυνείδητοι πάνε και πετάνε διάφορα πράγματα, αυτό αφορά τους πολίτες και δεν αφορά τον Δήμο. Είναι σύνηθες πρακτική των αντιπολιτευμένων αυτά για τα οποία χρειάζεται συλλειτουργία με τους πολίτες να χρεώνουν στις δημοτικές αρχές. Νομίζω ότι δεν είναι και ο προσφορότερος τρόπος αντιπολίτευσης αυτός. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως μια μορφή αντιπολίτευση η οποία τελευταία βρίσκεται στη Δράμα. Όσον αφορά τα σπιτάκια του κήπου, υπάρχει μια προσπάθεια από κάποιους επιτηδίους, ενώ η υπόθεση εκκρεμεί στην Πολεοδομία και στην Αρμόδια Αρχιτεκτονική Επιτροπή, την ΕΠΑΕ, να δημιουργούν κλίμα και εμπολίες, πιστέψτε με ότι το έχουν καταφέρει, κινδυνολογίας, καταστροφολογίας και ότι ο Δήμος Δράμας είναι παράνομος, χωρίς να έχει βγει ακόμη απόφαση από αυτό. Εάν τα σπίτια του κήπου και Ονειρούπολη κάποιος τους έχει ενοχλήσει, που τους έχει ενοχλήσει, γιατί ήταν δημιούργημα της Δημοτικής Αρχής και του υποφαινομένου Δημάρχου και των συνεργατών του, αυτό είναι ένα δικό τους θέμα. Κατά τα λοιπά, εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς, περιμένουμε τις αποφάσεις και αναλόγως θα λειτουργήσουμε. Αλλά κλίμα, κινδυνολογίες, καταστροφολογίες και εκ προημίου προειδέασης της Επιτροπής για να βγάλουν άλλη απόφαση, αυτά και εγώ χρόνια ολόκληρα σαν δικηγόρος είναι απίστευτα, δεν τα έχω βιώσει ποτέ. Αλλά δεν θα συρθούμε ως πρόβατα στη σφαγή που κάποιοι ήδη ετοιμάζουν.